Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον. Στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25-2-0-28-300. Μετά από μια καλή εμφάνιση σε εκτός έδρας παιχνίδι, έρχεται μια εμφάνιση η οποία δεν πήγαν και πολλά πράγματα καλά. Βέβαια, φαντάζομαι ότι και το μέγεθος του αντιπάλου έχει μια ιδιαίτερη σημασία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ο Παναθηναϊκός, εκτός από το ότι είναι στο πικ της φόρμας του, μάλλον αυτή τη στιγμή, αγωνιστικά είναι πάρα πολύ καλά, είναι δεμένη ομάδα. Έχει υπεροπλία σε σχέση με εμάς σε όλες τις θέσεις. Έχει υπεροπλία σε όλες τις θέσεις. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε δεν είχαμε και πολλά. Δεν μπορούσαμε να προβάλλουμε και μεγάλη αντίσταση σήμερα. Εντάξει, αυτά. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές όταν δεν έβγαιναν σε κάποιες θέσεις έτσι όπως θέλετε τα plays, αλλά δεν βοήθησαν ούτε αυτές. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί από τα παιδιά που υπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει τώρα έννοια να πούμε ότι αυτός έτσι, αυτός αλλιώς. Όλοι μαζί κάνουμε μια προσπάθεια. Θέμα να βγει κάτι καλό. Όλοι σίγουρα θέλουν να βγει κάτι καλό και απομένουν και μερικές ακόμα αγωνιστικές μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Μέχρι τότε η Ορεστιάδα έχει κάποιους αγώνες τσεκαρισμένους, αν θέλετε, από αυτούς που μπορεί να διεκδικήσει. Παιδιά, εμείς έχουμε Γολγοθά αυτή τη στιγμή. Γιατί θα φύγουμε να πάμε στο Βραχάτι. Το Βραχάτι είναι αίτητο εκτός έδρας όπως θέλει. Εκτός έδρας όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα δεμένη. Γυρίζουμε εδώ με την Κυφσιά ό,τι μπορούμε να κάνουμε και μετά παίζουμε Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Τι να σας πω, το βόλεϊ είναι βόλεϊ, είναι απρόβλεπτο. Έτσι, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Παρότι στην προηγούμενη αγωνιστική καταφέρατε εκτός έδρας να πάρετε βαθμό, τον πρώτο στην φετινή χρονιά. Στο εντός έδρας στο σημερινό παιχνίδι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για άλλη μια φορά, δεν πήρε κάτι η ομάδα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα, το έχει αποδείξει. Μας πίεσε πάρα πολύ με το σερβίς, μας χάλασε την υποδοχή, δεν μπορούσαμε να έχουμε ανάπτυξη. Γι' αυτό και έχει αυτό το αποτέλεσμα το παιχνίδι, με συγχωρείτε. Τώρα, σχετικά με τα επόμενα παιχνίδια, σίγουρα καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος σιγά-σιγά, η Ορεστιάδα πρέπει να έχει την αγωνιστική ανάκαμψη ώστε να πάρει κάποιους βαθμούς που θα δείξουν ότι μπορεί να πάρει κάτι φέτος. Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε να χτυπήσουμε τα παιχνίδια που είναι προσιτά για μας. Τώρα με τον Παναθηναϊκό δεν είχαμε και πολλές απαιτήσεις. Εντάξει, προσπαθήσαμε να κοντράρουμε φυσικά την ομάδα. Δεν μας βγήκε, συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα για ό,τι καλύτερο. Στόχος μας σωθούμε και είναι εφικτό, πιστεύω. Σπάει μια κατάρα πολλών ετών εδώ στην Ορεστιάδα και σαν παίκτης και σαν προπονητής δεν είχατε πανηγυρίσει νίκη. Τελικά το κάνατε σήμερα. Εντάξει, έχετε δίκιο. Εγώ δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι καλά γιατί. Αλλά εγώ είχα πολύ άσχημη παράδοση στην πόλη σας. Εντάξει, έσπασε. Κάποτε θα σπάγει. Η ομάδα έδειξε ότι φέτος είναι πολύ πιο δυνατή. Πέρσι, στον ίδιο αγώνα, είχαμε πει ότι δεν είχε κάτι περισσότερο στο μυαλό του Παναθηναϊκός από την πέμπτη θέση. Φέτος δείχνει να είναι έτοιμος και ικανός για σίγουρα κάτι παραπάνω. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Πέρσι υπολογίζαμε, στοχεύαμε και υπολογίζαμε σε αυτές τις θέσεις που καταλήξαμε τελικά. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω, καταφέραμε να πάρουμε 4 ξένους. Μετά από πολλά χρόνια παίζουμε δηλαδή εισάξια με τις υπόλοιπες ομάδες και έχουμε υψηλότερο στόχο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής θα πάμε πολύ καλά και θα προσπαθούμε για τις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα ήταν καλύτερη, αλλά σε μερικά σημεία, φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς, έδειξε να είναι κάπως χαλαρή. Αυτό το θεωρείτε γίνεται επειδή ήρθε μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι σε μια ομάδα που δεν ήταν τόσο δυνατή? Πώς το εκλαμβάνετε εσείς? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ίσα-ίσα εμείς προσπαθήσαμε πολύ να επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέραμε την επικινδυνότητα του παιχνιδιού. Και βεβαίως είναι μια δύσκολη έδρα μετά από ένα κουραστικό παιχνίδι αλλά και ένα επίπονο ταξίδι. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες στιγμές που είχαμε άνοιγμα στο σκορ, πράγματι εκεί διαχειριστήκαμε πολύ καλά και κάναμε ίσως κάποια λάθη. Αλλά αυτό, ξέρετε, καμιά φορά είναι φυσιολογικό γιατί ο αθλητής βλέπει αυτό το άνοιγμα, νιώθει μια ασφάλεια και ίσως δεν δίνει το 100% σε μια φάση, ας πούμε. Νομίζω ότι φυσιολογικά ήταν.
Σίγουρα στο επόμενο παιχνίδι όμως η ομάδα θα χρειαστεί το 100% κόντρα σε έναν αντίπαλο σίγουρα ισχυρό. Ναι, έχουμε μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και ξεκινάμε με την Κηφισιά την Τετάρτη. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτά είναι παιχνίδια στην ουσία που θα δώσουν τις βαθμολογικές θέσεις ακόμα, ακόμα και μέχρι τα μισά του δεύτερου γύρου. Δηλαδή τα αποτελέσματα αυτών των παιχνιδιών θα τα πάρουν οι ομάδες και θα τα ακολουθήσουν βαθμολογικά μέχρι τα μισά του δεύτερου γύρου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια και εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο. Επιστροφή στην Οριστιάδα για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά με τα πράσινα, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι όλα πήγαν καλά για εσάς. Σίγουρα ήταν ένα όχι τόσο εύκολο παιχνίδι όσο περιμέναμε. Θα μπορούσαμε να παίξουμε λίγο καλύτερα και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να μην κάναμε τόσα λάθη. Αλλά ευτυχώς ήρθε το αποτέλεσμα χωρίς να κουραστούμε ιδιαίτερα. Τώρα από εκεί και πέρα δουλεύουμε κάθε μέρα όσο μπορούμε περισσότερο για να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια στις λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος.